Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ τη ζάχαρη. Θα βάλουμε τη ζάχαρη, 100 γραμμάρια νερό. Σε μια άλλη κατσαρόλα θα βάλουμε το μέλι. Τώρα γιατί θα βράζουμε χωριστά το μέλι και τη ζάχαρη. Η ζάχαρη θέλει άλλους βαθμούς και το μέλι θέλει άλλους βαθμούς. Γιατί το μέλι αν το παραβράσεις σε υψηλότερους βαθμούς χάνει και το αρώμα του και τη σύστασή του. Ωραίο το μέλι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις όλα τα γλυκά με μέλι. Ναι. Εδώ θα βάλουμε 40 γραμμάρια σπράδι, είναι από ένα μεγάλο αυγό. Στον κάδο του μίξερ. Και εδώ έχουμε τους ξερούς καρπούς και τη σοκολάτα. Μέσα στη ζάχαρη θα ρίξουμε μια καλή ποσότητα από γλυκόζη, δηλαδή μια κουταλιά της σούπας. Μπορούμε να τα βάλουμε και τα δύο συγχρόνως. Το μέλι ανεβάζει πολύ γρήγορα θερμοκρασία. Θα περιμένουμε να φτάσει στους 135 βαθμούς και η ζάχαρη με το νερό και τη γλυκόζη στους 145. Μόλις φτάσει στους 135 το μέλι, θα το ρίξουμε μέσα στο ασπράδι την ώρα που το χτυπάμε. Μετά θα φτάσει στους 145 και θα ρίξουμε τη ζάχαρη με το νερό και τη γλυκόζη. Ωραία. Εντάξει. Θα πας στο νησί για να τους πεις ξερομαντολάτο. Αυτό σκέφτομαι. Να ετοιμάσουμε, δεν το ανοίγουμε ακόμη, ναι. Να ετοιμάσουμε το σιρόπι, αλλά μετά θα γίνει καραμέλα, και το μέλι. Λοιπόν, το μέλι έχει φτάσει στους 135. Ό,τι θέλουμε βάζουμε, αμύγδαλα, φιστίκια, φουντούκια. Εμείς τα βάλουμε φιστίκι γίνης και αμύγδαλο, τα οποία πρώτα τα έχουμε καβουρδίσει για να πάρουν πιο ωραίο άρωμα και γεύση. Και ρίχνουμε τους ξηρούς καρπούς. Το μαντολάτο είναι ωραίο και με μαστίχα.
Μαστίχα, ε. Το υποβρύχιο δεν είναι ωραίο μαστίχα. Ναι. Συνήθως βάζουν στο μαντολάτο το απορίζει που είναι το σαλιστοχαρκό. Που λένε που είναι φύλλο για μαντολάτο. Α, αυτό δεν το έχω δει. Κάνουν και τις, ειδικά και στοιχείο που κάνουν, τις χαλβαδόπιτες. Πώς κάνουν το χαλβά. Πολύ λεπτό. Με όστια κάνουν στην Χίο, στην... Ναι, κατάλαβα ποιο λες, δάσκαλε. Στη Σύρο κάνουν και παράγουν τις όστιες στη Σύρο. Τώρα μου έρθει και εικόνα, όπως το είπες, ναι. Γιατί έχουν την παράδοση στους καθολικούς. Αλλά εμείς θα βάλουμε μάχνη, για να μην κολλήσει. Με το γάντι είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν βάλουμε μάχνη, δεν κολλάει. Πιέζουμε, δεν θέλει ψυγείο. Ωραία. Και όταν το κόψουμε θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τώρα θα μπορούσα να το διακοσμήσω. Όχι, θα το κόψουμε αυτό σε κομμάτια ή θα το βάλεις σε σελοφάνι ή σε κουτιά. Α, ωραία. Το κόβουμε στα 6. Αν το κάνεις μόνο με ζάχαρη και δεν βάλεις μέλι, θα γίνει σκληρό. Κόψουμε και τις γωνίες. Τις γωνίες να διακοσμήσουμε κάτι, δάσκαλε, ή... Μπορούμε να διακοσμήσουμε. Ό,τι θέλεις. Δεν πάνε πεταμένες. Τίποτα δεν πάει πεταμένο. Έτσι ακριβώς. Κάνει έτσι τη μάσκ. Αυτό με την τζαντούλια είναι πολύ ιταλικό, βέβαια. Mm. Είναι εκεί, αλλά είναι και διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα υλικά που λέγαμε. Mm. Μεγάλη σημασία. Βάλουμε και μια κουκουνάρα εδώ.